Όπως θα ειδηλείτε, ο λόγος του Θεού μας έφερε την χρονιά που πέρασε, την ακαδημαϊκή χρονιά που πέρασε, με το βιβλίο της Εξόδου. Ήδη είχαμε αναλύσει 20 κεφάλαια. Το βιβλίο έχει 40 κεφάλαια. Όταν κανείς το διαβάσει το βιβλίο αυτό και κάτι που πραγματικά σας το είπα και προτιμήθηκε στα θεμάτων μας, αισθάνεται μέσα του οπωσδήποτε την ανάγκη να μείνει σε κάθε στίχο. Ίσως υπάρχει μια αντίληψη ότι γενικώς τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ειδικότερα δε της Πεντακόστου και δι της Εξόδου του Λεβιτικού και των Αριθμών και του Δευτερονομίου, ότι δεν έχουν παρά μόνο διατάξεις νομικές γύρω από τη λατρεία, γύρω από τον νόμο, γύρω από τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των, με τα ζωντανά τους, με τα χωράφια τους και τα λοιπά, ανθρώπων ώστε για μας τους ανθρώπους της Καινής Διαθήκης δεν θα ήταν και πολύ αξία τα βιβλία αυτά. Πλανάτε. Την τελευταία φορά είχαμε μιλήσει για τον φόβο του Θεού. Εάν κανείς θα ήθελε να αποκτήσει τον φόβο του Θεού, εμφυλίστε ένα γεροντικό πατερικό που σας είπα, θα πω το γεροντικό, που λέγει ότι ερωτών κάποιος πώς να αποκτήσει τον φόβο του, τι απαντάει κάποιος άλλος. Πήγαινε μπροστά έναν άνθρωπο που έχει φόβο Θεού, θα είναι στην γροθιά, και θα αποκτήσει κοντά του και εσύ το φόβο του Θεού. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε, αγαπητοί μου, με τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ειδικά εδώ με τα βιβλία της Εξόδου, αν θέλετε συναπτά και Λεβιτικού και Δευτερονομίου και Αριθμών, τα υπόλοιπα βιβλία της Πεντακόστου, αφού το πρώτο είναι η Γένεση. Εάν κανείς καθίσει να μελετήσει τα βιβλία αυτά, να μελετήσει και να διαβάσει, οπωσδήποτε θα βρει τον δάσκαλο που θα αποκτήσει το φόβο του Θεού. Τα βιβλία αυτά πράγματι παρέχουν με την δική του αναγνώση τη μελέτη του τον φόβο του Θεού. Βέβαια, ίσως κάποιος πει ότι είναι ένας πρωτόγονος φόβος. Είναι ένας φόβος που θα έκανε τους σκληροπραγμένους Εβραίους να πανθούν, ενώ επιτέλους ο χριστιανός είναι καλλιεργημένος άνθρωπος, είναι στην περιοχή του χάριτος και ίσως δεν θα του χρειάζεται η μελέτη τόσο η επιθαμένη των βιβλίων αυτών. Όχι, αγαπητοί μου, μιλιάζεις, όχι. Εάν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ασχολήθηκαν με την Παλαιά Διαθήκη, προκύρες, αν γίνει δεν με απατά, ο Ιερός Χρυσόστομος έχει μόνο στο βιβλίο της Γενέσεως και της 70-76 μου φαίνεται, 80-76 κάπου εκεί, ομιλίες. Μόνο στο βιβλίο της Γενέσεως. Είναι αρκετό δείγμα για να αντιληφθείτε ότι ασχολήθηκαν με την Παλαιά Διαθήκη, την εγνώριζαν πολύ καλά. Μας καταπλήσε την παραδείγμα ότι εκείνη η μελέτη γνώσης και η μνήμη του Οργιάννη γύρω από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και η εργασία της στην Παλαιά Διαθήκη με την καταπληκτική εκείνη εξαπλή, που ήταν, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια εργασία στην Παλαιά Διαθήκη και έξι φύλλε που παρέχεται εκεί διάφορα κείμενα και το ελληνικό και τα λοιπά μετάφρασε το εβραϊκό και κριτική έκδοση. Ήταν ένα τεράστιο βιβλίο, λέει την ιστορική, τεράστιο βιβλίο, δεν το διάβασε ποτέ κανείς. Ποιος δεν τολμούσε να το διαβάσει το βιβλίο αυτό, και έπρεπε για να μεταφερθεί, χρειάζεται υποζύγιο. Έτσι δούλεψαν την Παλαιά Διαθήκη. Εμείς την έχουμε ξεχασμένη. Γι' αυτό την αγάπησα, θα πω το. Έκανα μία μικρή, πολύ μικρή συντοματάκι επιλογή των 5 σημείων των υπολείπων 20 κεφαλαίων της Εξόδου, ώστε από εκεί να πάρουμε το πνεύμα των πραγμάτων. Έχουν πολύ πρακτικότητα, θα το είδετε αυτό. Ίσως έχουν μία πεζότητα, αν θέλετε. Αλλά πολλές φορές, εν ονόματι μίας, θα λέγαμε, υπταμένης διανοίας, περιφρονούμε τα πόδια για να πατήσουμε στερεά επάνω στο έδαφος της ευκαιρίας.
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα ασχοληθούμε με αυτά τα 5-6 σημεία όσο ο καιρός μας πάρει και να δούμε πώς όποιος θέλει ο άνθρωπος να είναι πρακτικός και θεωρητικός. Θεωρητικός και πρακτικός. Ούτε μόνο πρακτικός, αλλά ούτε και μόνο θεωρητικός. Και όταν λέμε πράξη, δεν εννοούμε τίποτε άλλο παρά η στήριξη των εντολών, εντολές που αναφέρονται στις σχέσεις μας με τον Θεό, με τους ανθρώπους και με τον εαυτό μας. Ένα πρώτο σημείο από το 20ο κεφάλαιο είναι το εξής. Είχα να ζήσει εν αναβαθμίσει επί το θυσιαστήριόν μου όπως αν μη αποκαλύψει την ασχημοσύνη του επ' αυτού. Ιδιαίτερος, μια που έχουμε και πατέρες, αδελφούς, ακροατές, θα έλεγα ότι τον Ιδρύς και Τόδου, μάλλον εμείς και εμείς πρέπει ιδιαίτερα να διαβάσουμε και το Λεβιτικό, το Δευτερονόμιο και τους αριθμούς. Ιδιαίτερος εμείς και εμείς. Όλος ιδιαίτερος. Τι θέλει να πει το χωρίον αυτό, όταν πρόκειται λέει την πατένη στοιχεία και πρέπει να ανεβείς εις το θυσιαστήριον. Πρόσεξε, όταν θα ανεβαίνεις στα σκαλοπάτια στο θυσιαστήριο ή το υψηλάκτισμα, αυτό δεν θα εκτίζεται όταν θα εισήκονται στη γη Χαναάν, διότι ήδη στην έρημο ο Θεός δίνει εντολή να μην δημιουργήσει στο θυσιαστήριο αναβαθμίδες, σκαλοπάτια, αλλά να είναι ένας βρωμίσκος κάπως έτσι ελικοειδής, σαν υπολικός, και να πηγαίνουν οι ιερείς στο θυσιαστήριο. Γιατί λέτε, ώστε με το ανέβασμά σου λέγει να μην φανεί η γυμνότητά σου. Εδώ πηγαίνει, λέει ο Θεός. Δηλαδή, μη θα σηκώσει οπωσδήποτε το ράσο σου, το ηματιός, με το σκεκίνη, για να λέγει στα σκαλοπάτια. Πρόσεξε, μη φανεί τίποτε γυμνό από το σώμα. Αυτό έρχεται πραγματικά να μας δώσει μία εικόνα το πως ο άνθρωπος πρέπει να εμφανίζεται πρώτη θεία μεγαλοπρεπία και δόξα. Εάν βέβαια σήμερα δεν θα μπορούσα να το πάρω με αυτό στη ζωή μας κατά γράμμα, αλλά όμως καθόλου και να θεωρείται από αξία όταν μας πληροφορεί το χωρίο αυτό ότι πρέπει να έχουμε μια ευπρεπεστάτη εμφάνιση προκειμένου να προσέλθουμε εις την λατρεία του Θεού. Και αυτά μένει στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη τι θα είχαμε να πούμε? Εάν εσύ το θυσιαστήριο εδώσετο το αίμα τον ζώο και τους καρπούς της γης και τα ολοκαυτώματα των θυσιών. Πάντως, από το φυσικό και το ζωικό βασίλειο ήλι εις το πνευματικό θυσιαστήριο της Καινής Διαθήκης που έχουμε αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού, πώς πρέπει να προσέλθουμε? Πώς πρέπει? Ίσως πολλές φορές γίνεται μία διαμαρτυρία από τους χριστιανούς μας ότι κάπου μερικοί γνωστοί να είναι λιγάκι αυστηροί, σχολαστικοί, που ζητούν κάποια ίσως ευστροπή εμφάνιση, ξέρω εγώ κτλ. Αγαπητοί μου, δεν είναι δικό μας θέμα, είναι θέμα του νόμου του Θεού. Επειδή ακριβώς αγνοούμε το όνομα του Θεού, γι' αυτό κινούμεθα όπως κινούμεθα και πηγαίνουμε απρεπώς εις τους χώρους της λατρείας. Εάν όλοι οι χριστιανοί μας είχαν μελετήσει το λόγο του Θεού, κανείς δεν θα διαμαρτύρεται και πολύ παραπάνω δεν θα κατεφέρεται εναντίον των ιερέων, οι οποίοι απλώς θα ζητούσαν ευπρεπή εμφάνιση των ναών. Λοιπόν, ευπρεπής εμφάνιση των ναών. Ο Απόστολος Παύλος, με μία αγανάκτηση μάλλον, με ένα πνεύμα, με ένα ύφος αγανακτήσεως, ομιλεί στο
εν δέκατο κεφάλαιο Άλφα Κορινθίου, στίχος 10 και 6, για τις γυναίκες οι οποίες προσήρχονται εις ασκηνάς λατρευτικάς συνάτης κατακρέπαν όχι πολύ ευστρεπή. Ελληνίδες ήταν μέχρι χθες την ιδωλολατρία κινούντο και θα λέγαμε ότι η λατρεία θεοτήτων πολλάκι, όπως της Αφροδίτης και του παραδείγματι, πολλάκι απαιτούσε και αυτήν την πορνεία. Τώρα που πιστεύουν οι Καναχρηστών, προσέρχονται στην Εκκλησία, δεν είναι εύκολο πράγμα αμέσως να αλλάξουν τα ίδια τους. Γι' αυτό το λόγο εξαγήσατε ο Απόστολος όταν μαθαίνει, στην έφαση που βρίσκεται, ότι οι γυναίκες εμφανίζονται στα σκηνά συνάπτυξη κατά τρόπον που δεν θα ήρμοζε και θα πει ότι η γυναίκα πρέπει να εμφανίζεται σκεπασμένη. Κατακαλύπτουσα, λέει, την κεφαλή αυτή. Προσέξτε, δεν λέει καλύπτουσα, λέει κατακαλύπτουσα, δηλαδή να προσέξει ώστε πράγματι να είναι καλά σκεπασμένη. Και αναφέρει μία αιτιολογία για να στηρίξει αυτό. Λέγει «για τους αγγέλους». Βέβαια είναι ένα σχολείο που λιγάκι ίσως δεν το καταλαβαίνουμε πολύ, αλλά ίσως θα μας βοηθήσει ένα παράλληλο σχολείο που μας λέγει εκεί το όραμα του προφήτου Ισαΐου, εις το 6ο κεφάλαιο, όταν είδε τον θρόνο του Θεού επιρμένον γύρω από τον θρόνο το σεραφείν, το εξαπτέριδα, επέτοντο, πετούσαν και θα πει και τεσμένη δυσή κατεκάλυπτον και πρόσωπον και δε δυσή κατεκάλυπτον της πόρας και με τα δύο άλλα επαιτήσαν. Γιατί σκεπάζουν το πρόσωπο και γιατί σκεπάζουν τα πόδια? Γιατί βρίσκονται μπροστά η θητεία δόξα. Είναι η ευημοσύνη, είναι η ντροπή, είναι ο σεβασμός. Δεν μπορεί να εμφανιστεί μπροστά η θητεία δόξα κατά τρόπον ανάρμοσον. Ο Θεός βέβαια έκανε τον άνθρωπο, θα λέγαμε, γυμνών και το δύσιμο είναι προϊόν της πτώσης. Κι άλλο το έχουμε αναφέρει γι' αυτό. Αλλά αφού μπήκε η πονηρία και η αμαρτία, από τότε ο Θεός ζητά την κάλυψη της γυμνότητας. Το ζητάει ο Θεός. Δεν μπορεί να εμφανιστεί στην κοινή λατρεία κατά τρόπον απρεπή. Αλλά εγώ θα σας θέσω ένα άλλο ερώτημα. Μία γυναίκα η οποία είναι ντυμένη την ντροπή, μπορεί σε άλλες ώρες εκτός λατρείας να δίνεται την ντροπή? Και μαζί με αυτήν, γιατί έτσι συμβαίνει, να δίνεται τα ρούχα της, ή καλύτερα δυνομένη τα ρούχα της, να δίνεται μαζί με την ντροπή? Νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του την ντροπή, σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε χώρο την ντροπή την έχει μαζί του. Όταν λένε στο στρατό ότι απαιτείται η πειθαρχία εκ παντού τόπο, λέγει και χρόνο. Δεν μπορεί να συζητηθεί η πειθαρχία εκ παραδείγματι την ημέρα και έχει τη νύχτα. Μέσα στρατόπεδο και όχι εκτός στρατοπέδου. Εάν λοιπόν ο στρατός ζητάει το εν παντή τόπο και εν παντή χώρα στην κυφαρτία, νομίζω και η ντροπή και η σκεμνότη είναι εν παντή χρόνο και εν παντή τόπο. Δεν μπορεί λοιπόν να έχει έτσι καθμίσει το πράγμα. Θέλει ειδικά για την εκκλησία, αλλά όταν θα βγεις έξω στις άλλες ώρες, δύναστε να ξεγυμνάνεστε. Όχι, αγαπητοί.
Η ντροπή πρέπει να υπάρχει παντού και πάντοτε. Και ακόμη κάτι περισσότερο. Και στο σπίτι μας μέσα. Μην νομίζετε ότι μέσα στο σπίτι μας, επειδή είναι λίγοι μας, μπορούμε να ξεγυμνούμε κατά τρόπο πολλάκις προσωπικών και ανεβείς. Προσέξτε αυτό. Προκαλούνται πειρασμοί. Και είναι πειρασμοί οι οποίοι οδηγούν σε ποικίλη αμαρτία. Και στο σπίτι μας θα πρέπει να είμαστε σε μία άνθρωση. Και ο πατέρας πώς δίνεται και δίνεται. Και η μητέρα και οι αδελφές και τα κορίτσια και τα αγόρια πώς δίνονται και δίνονται μέσα στο σπίτι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή το σημείο αυτό. Το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου μας διδάσκει. Ξαράσει το και βεβαίως όταν κανείς είναι μέσα στη θάλασσα οπωσδήποτε δεν μπορεί να φοράει το κουστούμι του. Όταν όμως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναγνώρισε τον Κύριο στην παραλία της Λίμνης της Γαλιλαίας και είπε ο Κύριος εσύ τον επενδύτη διεζόσατο, είναι γάρι γυμνός, γυμνός, όχι όλα γυμνός. Όπως γυμνούνται οι ψαράδες, είναι γνωστό πως γυμνούνται οι ψαράδες. Σηκώνουν τα παντελόνια τους επάνω ψηλά και κάνουν τα λεβί, τέτοιο γυμνός του. Όχι όλα γυμνός, προσέξτε αυτό το σημείο. Και τον τύπη, τον επενδύτη λέει διεζόσατο, έβαλε το, θα λέγαμε, το πουκάμισό του. Και έπεσε στη θάλασσα. Ποιος έφυγε στη θάλασσα με τα ρούχα. Αλλά έφυγε στη θάλασσα με τα ρούχα, διότι είχε να συναντήσει βγαίνοντα στην παραλία ποιον, τον Κύριο. Το παράδειγμα λοιπόν του Αποστόλου Πέτρου ας μας βοηθήσει να μπορέσουμε ακριβώς να καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουμε σεμνότητα. Μην πρέπει να επικαλεστεί την ζώση, είναι ένας μύθος η υπόθεση. Νομίζω ότι όσο πιο πολύ κανείς γυμνούται, τόσο πιο πολύ ζεσταίνεται. Απόδειξη ότι κάτω οι σαφερίνοι της Αφρικής και της Αραβίας, εκεί χωρούν λεφτά για να αντανακλάται ο ήλιος, αλλά είναι κουκουλωμένοι διότι θα εκείονται από την ηλιοφάνεια και τον καυτικό ήλιο, εάν υποτεθεί ότι θα ήθελαν να ξεγυμνωθούν. Είναι ένας μύθος πραγματικά. Θα το λέω ειλικρινά αγαπητοί μου, πριν γίνω πληρικός έλεγα «Θεέ μου πώς θα βάλω τα ράσα και θα σκάζω». Όταν έβαλα τα ράσα και μάλιστα ήρθα στην Θεσσαλία που υποθήκεται ότι είναι μια θερμή περιοχή της πατρίδας μας. Δόξα το Θεό, δεν πέθανα από την ζωή. Ούτε έλεγα, ούτε έφτα. Σας λέγω, είναι ένας μύθος. Και αν υποθεθεί ότι κανείς λίγο θα υπέφερε, δεν θα ήξερε ο κόπος χάρη της ντροπής, χάρη του σεβασμού και της σεμνότητας. Πώς χάρη της σεμνότητας σε γυμνούμεθα. Χάρη της βόβας σε γυμνούμεθα. Χάρη της σεμνότητας γιατί να μην δυσούμε. Αλλά ας φύγουμε από το σημείο αυτό γιατί κι άλλα μας περιμένουν παρακάτω. Θα σας κάνει μια εντύπωση. Όταν στο 21ο κεφάλαιο εκεί, στο 23ο, λέει το εξής. Εάν δε τους αλλούς φυλάκων ή λατενείς φυλάκων και μη καλύψει αυτόν και εμπέσει εκεί μόσχος ή όνος, ο Κύριος φυλάκου αποτύχει. Δηλαδή, εάν κάποιος αλλούς ένα λάθος ή λατομή φυλάκων, η πρώτη περίπτωση επί μαλακού χώματος, η δευτέρα επί σκληρού. Και δεν σκεπάσει τον λάκκο αυτόν, δεν λάβει δηλαδή φροντίδα να μην γίνει κανένα ατύχημα. Και εκεί πέρα πέσει το ζώο του αλλού, τη γειτονά του κτλ. Τότε ο ιδιοκτήτης του λάκκου οφείλει να πληρώσει, να αποζημιώσει τον άνθρωπο εκείνον, του οποίου το ζώο έπεσε μέσα στον λάκκο. Παρακάτω. Εάν δεν συναντήσει το βοήθειο κρίσου είτε υποζυγείο είτε υποζύγειον αυτού πλανωμένοι αποστρέψα αποδόσκατε έστω δε ομολόγη συναντήσεις το βόδι είτε υποζύγειο του εχθρού του και αντελείψεις ότι το ζώο του έχει απομακρυνθεί έχει γίνει να το γυρίσει στούφα μη πεις άστα να φύγει είναι
το αδελφό δρόμο και εγώ θα το γυρίσει πίσω. Να μην θα πει. Εάν το ήδη σε υποζύγιον του εχθρού σου πεπτακό υπό τον γόμον αυτού, εάν δεις λέγει το υποζύγιο του εχθρού σου να έχει πέσει το δρόμο κάτω από το βάρος του γεμαργίου του, του φορτίου του, υπό τον γόμον αυτού, δεν παρελεύει αυτό, αλλά συνεγερείς αυτό με ταυτού. Δεν θα φύγει, αλλά θα φωνάξει στον οικοκύρη τον εχθρό σου και θα το σηκώσει το ζώο μαζί με το φορτίο, μαζί με τον οικοκύρη. Θα λέγε κανείς, εδώ σε όσο ενδιαφέρεται για τα ζώα, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις γύρω από τα ζώα. Είναι εκείνο ακριβώς που πολλούς κάνουν να νομίζουν ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει παλιώσει. Και πράγματι είναι πολύ παλιά. Ναι, έχει παλιώσει. Ο καλοκαιριστικός νόμος δεν υπήρχε πλέον, δεν θα έχουμε θυσίες ζώων. Το έδαφος του Χριστού είναι εκείνο που μας καθαρίζει και το οποίο αντεπροσώπευε στην Παλαιά Διαθήκη το αίμα των ζώων. Όμως, διασώζεται το πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη. Και τι είναι το πνεύμα? Όταν κατοικούν οι άνθρωποι σε έναν χώρο και αποτελούν κοινωνία, χωριό ή πόλη, ηλικία, δεν ξέρω τι άλλο, δεν νομίζετε ότι πρέπει να λαβαίνουν πρόνοια, κατοικούνται δια τους άλλους? Όταν οι άνθρωποι κατοικούν κατά τρόπον που να νομίζουν ότι μόνοι αυτοί κατοικούν στην πόλη και ότι δεν κατοικεί κανένας άλλος και ότι ούτε ενοχλείται ούτε κινδυνεύει κανείς άλλος εξαιτίας των, αυτό δεν θα προέβηκε εις το έπακρον εγωισμόν και ατομισμόν? Έρχεται λοιπόν τώρα η ψαλίδα του Θεού να σου κόψει αυτόν τον ατομισμό και να αισθάνεσαι ότι κι άλλοι άνθρωποι κατοικούν μαζί σου και πρέπει να λάβει πρόνοια δια την ασφάλειά του, την ησυχία του, τα συμφέροντά του κτλ. Δεν θα ζημιώσει ο άλλο εάν το ζώο του πέσει στο λάκκο που εσύ άνοιξε? Θα ζημιώσει. Φρόντισε λοιπόν, άνοιξε το λάκκο. Δεν θα το απαγορεύει κανείς. Φρόντισε, θα λέγαμε βάλε φανάρι, θα το λέγαμε στη σύγχρονη γλώσσα. Βάλε ένα κόκκινο φως, ότι εκεί είναι λάθος. Βάλε γύρω γύρω σύρμα, φρόντισε, ώστε να μην πάθει ζημία ο άλλος. Αγαπητοί μου, το θέμα είναι απέραντο. Με συμπεριάτικο ή νύχτα μεσάνυχτα βάζει το ραδιόφωνο σου στη διαπασόνη. Στην πολυκατοικία σου δύο σήμερα που οι άνθρωποι κατοικούν και ένα καρφί να θες να βάλεις γύρω σε ακουστό. Γιατί βάζει το ραδιόφωνο σου τόσο δυνατά? Οι άλλοι κοιμάνε, οι άλλοι κοιτάζουν. Γιατί κυκλοφορείς κατά τρόπον τέτοιο στους διαδρόμους επί παραδείγματι ένας κυρίου που κι άλλοι κοιμώνται στους κοιτώνας μέσα, δεν ξέρω τι είναι αυτό, οικοτροφία είναι, στρατώνας είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, πολυκατοικία έτσι να είναι. Περπατάς με τα τακούνια σας, το έχω ακούσει αυτό με τακούνια συνέχεια και στο μοναστήρι επάνω, κάτι που τα τακούνια επάνω, θα παρακαλώ λίγο εσύ και κοιμώνται άλλοι μέσα, ή θέλουν την ησυχία. Κάτι που τα τακούνια. Δεν υπάρχει αντίληψη του πράγματος. Να έρχεται εδώ να σου πει, μην ενοχλείς, πρόσεξε. Ο λάκκος μεταφέρεται κατά άλλον τρόπο στην εποχή μας. Τρώει ο άλλος μία μπανάνα, τρώει ένα σκύκο και πετάει τη φλούδα κάτω στην άσφαλτο. Τι γίνεται παρακαλώ, γίνεται ή δεν γίνεται λάκκος, σφαγή, θανάτου για τον τεζόν που θα περάσει και θα πατήσει τη φλούδα αυτή και θα σκοτωθεί ο άνθρωπος? Να η αιτία λοιπόν του λόγου του Θεού που σε πληροφορεί και σου λέγει λάβε πρόνοια της ασφαλείας του άλλου. Πρόσεξε, μην ενοχλείται ο άλλος. Αυτό όμως τι προδίδει, ή αν θέλετε τι προόδοτη και τι ανοίγει το δρόμο? Ανοίγει το δρόμο στην αγάπη. Μόνο εκείνος που έχει αγάπη θα σκεφτεί με διάκριση τέτοια σημεία. Μην περιμένουμε αγαπητοί μου το χωροφύλακα να έρθει να μας πει
ότι στήσαμε γάμο και δεν έπρεπε να στήσουμε, ή ότι πετάξαμε τη φλούδα κάτι και θα μπορούσε να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, ή ό,τι άλλο. Ή βάλαμε το ραδιόφωνο μας δυνατά, ή ανοίξαμε ένα λάκκο προς το σπίτι μας, ή δεν ξέρω τι άλλο κάναμε. Μην περιμένουμε τα χωροφύλακα. Η αγάπη μας, η χριστιανική μας αγάπη, θα είναι εκείνη που θα μας κάνει πάντα όπου μένουμε να υπολογίζουμε την παρουσία του άλλου. Θέλω όμω και μια συνέχεια στο πράγμα. Οπωσδήποτε αυτό είναι διαφορετικό και διαφορετικό. Αλλά αν θα πάρουμε ένα ενδεικτικό σημείο που ο Απόστολος χρησιμοποιεί ένα νόμο του Θεού που αναφέρεται στα ζώα και τον χρησιμοποιεί για τους ανθρώπους των νόμων αυτών. Τι έτσι. Ούτε μόλι δουν αλλοώντα. Όταν είναι το βόδι του, το βάλει μέσα στο αλώνι να αλωνίσει, μην του βάλει σύμμετρο, άστο να φάει όσο θέλει. Γιατί είναι άξιο το ζώο τη τροφή του. Αφού αλωνίζει, θα ήταν φοβερό, ξέρετε, ένα άνθρωπο ή άνθρωποι να εργάζονται μέλη εκεί πέρα δίπλα του και να του πει: θα σε παρακολουθώ να μην βάλει το δάχτυλό σου σε σένα. Μα θα το μαρτύρει. Άστο να φάει όσο θέλει. Ο άνθρωπος να φάει όσο θέλει. Πώς θα φάει, δεν μπορεί να φάει πολύ μέλι. Άσε λοιπόν και το ζώο λέει να φάει όσο θέλει. Και λέει τώρα πόσο λεπτάρι. Ο μέλι θέλει των ζώων το Θεό. Δηλαδή, ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τα ζώα, ο πάντως θέλει να το γράφει. Αυτό το χωρίο λέει δεν γράφει και για μας. Άσε δεν γράφει για τα ζώα. Εγράφηκε για μας. Ναι, λέει ο Απόστολος, εγράφηκε για μας το εγγράφη. Γιατί άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού και οι δύο αγαπητοί μου. Ακούσατε και θαυμάσατε τη σοφία του Θεού όπως οι πατέρες διαβλέπουν μέσα εις τα χωρία αυτά της Παλαιάς Διαθήκης που τα περνάμε τόσο γρήγορα. Εάν θα φωνάξει τον εχθρό σου να σηκώσετε μαζί το δικό του το υποζύγιο μαζί με το φορτίο, αυτό δεν θα συγκινήσει τον εχθρό σου. Γιατί ανοίγει τον δρόμο να σκεφτεί διαφορετικά για ό,τι δημιουργήσει μεταξύ σας και ευθύνται μία εχθρότηση. Οπωσδήποτε. Τι να πω, τι είναι εδώ η περίπτωση του ζώου. Η περίπτωση του ζώου εκ πρώτης όψεως είναι μια φιλοσοφία για τα ζώα, οπωσδήποτε. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον σημείο. Το πρωτεύον είναι να ανοίξει το δρόμο μεταξύ δύο ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει εκτροπρακτίες να φιλιώσουν και να αγαπήσουν. Θαυμάζεται παρακαλώ τη σοφία του Θεού μέσα σε αυτή τη γνώμη. Ένα τρίτο σημείο. Είναι από το βιβλίο της Εξοδητάλη, το 30 κεφάλαιο. Είναι μεγάλο χωρίο, θα σας το διαβάσω σύντομα και θα σας το αποδώσω. Τρίτον κύριος προς Μωυσή. Λάβεσαι αυτό οι δείγματα. Τα πτύν όνυσα, σαλβάνιν ηγισμού και λίβανον διασθανή. Πάρε λέγει, αρωματώδη θυσίε. Τα πτύν όνυσα, σαλβάνιν και λιβάνι καθαρό, διαφανέ. Ήσον ήσο έστω και ήσο προσέπιτο. Το σημείο αυτό το έχω ξαναπεί στην αγάπη, αλλά δεν πειράζει, κάτι άλλο θα πω στη συνέχεια. Και τι ήσου τη γελαστό, τη μία μα μοιρευτικών έργων μοιρευτού, με μειγμένων καθαρών έργων άγιων. Θα το κάνετε, λέγει, σε ίσα μέρη όπως είναι, θα το πάρετε να το κάνετε ένα μείγμα έργων μοιρευτού, δηλαδή του μοιρωτιού έργων είναι. Και αυτό θα είναι καθαρόν και θα είναι έργων άγιων, επειδή θα είναι αφιερωμένο δια τη λατρεία τη δική μου, λέγει ο Θεός. Και συγκόψεις εκ τούτων λεπτών και θύσεις απέναντι των μαρτυρίων εν της κυρίου του μαρτυρίου, ώστε με γνωστούσαμε έτσι εκείθεν.
Άγιον των Αγίων έστελνη. Θα το πάρει, θα το τρίψει, θα το κονιορτοποιήσει, θα το ανακατέψει, θα το βάλει χρηστικό, αν ούτε λέει γι' αυτό, χρηστήν δοσίων, και θα το βάλει απέναντι από την σκηνή του μαρτυρίου, από το οποίο δοσίων θα παίρνει να χρησιμοποιεί για να με χρειάζει, λέει γι' αυτό. Σημείωμα κατά τη σύγκριση τάση ή κλείσετε η μήνυα αυτή. Προσέξτε. Δεν θα κάνετε τέτοια σύγκριση αυτή που σας είπα προκειμένου να το μυρίζετε εσύ και τον εαυτό σας. Όταν βάζουμε λιβάνι και μια χαρά στη σόμπα επάνω για να μυρίζει εσύ και να μας μυρίζει εμάς. Πρόσεξε λέει. Δεν το κάνεις αυτό. Σας έχω κι άλλο παιδί ότι και εγώ το έκανα κάποτε. Αλλά από τον καιρό που το διάβασα, δεν το κάνω. Και αν το κάνετε, να το ξέρετε. Να μην το κάνετε πια. Δεν θα μυριζόμαστε εμείς με το θυμία μας. Θα το θυμιάζουμε στον Θεό. Θα είναι δια των Θεών. Όχι το θυμίτι μας. Άλλο τώρα θυμιάζοντα, θα το μυρίζουμε κι εμείς. Αλλά στον Θεό θα το ξέρετε. Αγίασμα έστω ημί Κυρία. Διότι λέγει είναι αγίασμα για τον Κύριο. Όσαν πλήσει ως αυτό, ως φρένεστε εν αυτό, απολύτως του λαού αυτού. Όποιος το κάνει να μυρίζεται, λέγει, θα χαθεί από το λαό. Θα καταστραφεί. Και λέει παρακάτω. Και θυμιάστη επ' αυτού Ααρών, θυμία μας πίσω των λεπτών. Ο αρχιερεύς, ο Ααρών, θα πάρει να θυμιάσει. Το πρωί πρωί, όταν επισκευάσει τη λίπνη, χιλιάσει από αυτού. Τη λίπνη της επταφώτη λιχνία, όταν θα τις ετοιμάσει, να τις ανάψει, θα χιλιάσει κατόπιν. Και όταν εξάπτει αρών της λίπνης οψέ, και το απόγευμα όταν θα τις ανάψει τη λίπνη, χιλιάσει από αυτού. Χιλίαμα ενδελοκισμού, καθημερινού δηλαδή, διαπαντός έναντι Κυρίου εις γενεάς αυτών. Με δύο λόγια. Το πρωί και το βράδυ θα ανάψει το καντήλι του και θα θυμιάσει. Με άλλα λόγια. Το μεταφέρομαι στη χριστιανική μας λατρεία. Εδώ στην Παλαιά Διαθήκη θα το κάνει ο Άρων αυτό διότι δεν είχε πάση δρομή στο καντήλι του, είπε μόνο μία λιχνία, η επτάθατο. Όπως υπήρχε και ένας μόνος ναός, διαλόγους άλλους αυτούς το είπε αυτό, διαμένει των σύμβολων της ενότητας Ισραήλ. Σήμερα, ο Θεός λατρεύεται παντού. Πνεύμα ο Θεός και τις προσκυνούντες αυτόν εν πνεύμα της κελησίας οι προσκυνούν. Και όχι εν το όλοι το γαριζί, ούτε εις το ρωσιόν λατρεύεται ο Θεός. Παντού λατρεύεται ο Θεός. Και οι λιθινοί προσκυνητές τον λατρεύουν με ευθείαν και αγαπή στην είδηση. Οπουδήποτε. Αλλά τι μπορούμε να πάρουμε από εδώ. Εκείνο που πήρε η χριστιανική λατρεία. Η χριστιανική λατρεία. Τι πήρε. Την χρήση των κανδυλιών και την χρήση του σημειάμα. Ας λέγουν ό,τι θέλουν οι σημειωστές. Ότι το σημείαμα τάχα χρησιμοποιήθηκε εις την σύξη των εκκλησίων από την εποχή των κατακομβών, διότι η ατμόσφαιρα ήταν μολυσμένη ως πληθή που ήταν και για να μην φαίνεται η μπόχα των αναπνών, δηλαδή η αιχλή των αναπνών, έκαιγαν σημείωμα για να εξαφανίζουν τη μυρωδιά των θνότων και από τότε η σύξη στην λατρεία. Ας λέγουν ό,τι θέλουν. Οι άνθρωποι που είναι κολλημένοι στην Παλαιά Διαθήκη και είναι ευρύ στο βάθος, προκειμένου να καταστρέψουν την Καινή Διαθήκη, κάνουν το σημείο να αρνούνται και την Παλαιά Διαθήκη. Διότι αυτό από την Παλαιά Διαθήκη το παίρνει την Καινή Λατρεία. Και δεύτερον, ότι τα φώτα λέγει ήταν μόνο για να βλέπουν. Και δεν υπάρχει αντίρρηση ότι οπωσδήποτε μπορεί και το σημείο μα ταυτοχρόνω να χρησιμοποιήσει και δια τους χώρους τους κλειστούς, αλλά και το και τα φώτα, τα κεριά και τα κανδύλια να χρησιμοποιήθηκαν οπωσδήποτε για τον φωτισμό, διότι πώς θα έβλεπαν μέσα σε σκοτεινούς χώρους.
ή στις κατακόμβες ή ακόμη στη Ρήτα, όπου τον ήταν. Αλλά όμως βλέπουμε ότι ο λίγνος δεν είναι απλώς κάτι που ισχύει από πρακτικής πλευράς. Έχει καθαρά θρησκευτικών, αν θέλετε, λατρευτικών χαρακτήρα. Επί παραδείγματι, όταν ο Θεός λέγει στην Παλαιά Διαθήκη ότι το 7ο έτος δεν θα καλλιεργήσει το χωράφι σου, το αμπέζι σου, τον ελαιόνα σου, θα τα αφήσεις όλα έτσι, έρημα. Τα χόρτα που θα βγουν άστα, τίποτα δεν θα καλλιεργήσει. Αυτό που θα το λέγαμε σήμερα αγρανάπαυση, και ίσως κάποιος θα έβλεπε την αγρανάπαυση αυτή, λόγους πρακτικούς. Όχι. Ο Θεός δεν το κάνει αυτό για να αναπαυθεί η γη και με τον τρόπο αυτόν να αποδώσει περισσότεραν συγκομιδή στο 8ο έτος. Ο Θεός το κάνει για να δείξει ότι είναι, γιατί λέγει θα αφιερώσει τα πάντα σε μένα. Όλα τα λέγει ότι πρέπει να αφιερωθούν σε εκείνον, για να δείξει ότι ο Θεός είναι Κύριος και της γης. Δεν έχει λοιπόν πρακτικών χαρακτήρα η αγρανάπαυση. Έχει θρησκευτικών, έχει λατρευτικών ακόμη χαρακτήρα. Έχει λοιπόν, ή ακόμη αν θέλετε, αλλημονή, όπως το Ιωδηλέον, να αφήσει στους κονδύλους το έχουμε, ναι, τους λέει, ό,τι και να αγόρασε, το 7ο μονέτο θα ξεχνήσουμε. Και πολύ παραπάνω το 409 το 500 έτο. Το Ιωδηλέον, που είναι το έτος της αφέσεως. Δούλο αγόρασε, χρωστάς, δεν χρωστάς, όλα χαρίζονται. Δεν έχουν μόνο απλώς πρακτικών χαρακτήρα, αλλά προοδοποιούν η συνφιλανθρωπία, η συναγάπη, η συμφιλαλληλία, η τον αντιληφθεί την παρουσία της Κλησίας. Ώστε βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι και το κανδύλι μας πρέπει να ανάβουμε, όπως και η παράδοσή μας και η θρησκευτική μας έδωσε και τα σημεία μας να έχουμε. Σας ερωτώ, με το να ανάψει το κανδύλι και να υπάρχει τα σημεία μας, δεν δημιουργεί κλίμα προσευχής, δεν δημιουργεί ένα ιδιαίτερο χώρο, το σπίτι δεν γίνεται τόπος ιερός, η παρουσία των εικόνων με το κανδύλι και τα σημεία μας. Το κανδύλι σας μη το σβήνετε ποτέ. Προσέξτε. Μη πείτε να το ανάψω μόνο την Κυριακή ή μόνο την Γιορτή ή μόνο το βράδυ. Θα ανάβει μέρα νύχτα. Μη λυπηθείτε ή θα λάβει. Ο λόγος του Θεού πάλι λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι τότε λέει αν τα κάνεις αυτά θα ευλογήσω το λάδι σου, το κρασί σου και το νερό σου. Είναι το βιβλίο της Εξόδου, επειδή δεν το κράτησα, δεν θυμούμαι που είναι, αλλά θα σου ευλογήσω, λέει, το νερό σου, το κρασί σου και το λάδι σου. Όταν κάνεις αυτά τις λέω. Προσέξτε, κάπου αλλού λέγει, θα βάλεις λάδι ελιά. Μην έχουμε για τη σαλάτα μας το λάδι της ελιάς και για το καντίνι τα μουργέλαια και τα σπορέλαια. Εάν υποτεθεί ότι λάδι ελιά δεν υπάρχει ή είμαστε φτωχοί να αγοράσουμε, αν υποτεθεί, από το λάδι που θα φάμε, από το λάδι θα βάλουμε το καντίνι. Όχι κάτω τώρα σκέφτε. Και αυτό ας με επιτρέπει να κάνω την κατάσταση αυτή, την κατάβαση αυτή. Θα έλεγα ότι εσύ να φας το μουργέλαιο και να βάλεις το μηδέν οξύ του λάδι να το βάλεις στο κανδύλι. Μη φοβηθούμε ότι θα μας ελαττωθεί, ότι δεν θα έχουμε να αγοράσουμε. Θα σε ευλογήσει ο Θεός. Είναι δείγμα της λατρείας σου, διότι προσφέρεις τον Θεό εκείνο που έχει, ό,τι μπορεί, και προσφέρεις το εκλεκτό. Προσέξτε, προσφέρεις το εκλεκτό. Ποτέ μη προσφέρουμε στην θυσία του Θεού κάτι το δεύτερο. Θυμηθείτε τη θυσία του Άδων, θυμηθείτε και τη θυσία του Κάιν. Λοιπόν, το κανδύλι μας και το σημείωμά μας να μην είναι ούτε θέμα της δουλειάς, αλλά ούτε και θέμα θυσίας Κάιν, ώστε να επιχείρει τη δοργή του Θεού. Αλλά ας προχωρήσουμε ακόμη να δούμε και κανένα άλλο σημείο. Λέγει ένα τέταρτο σημείο,
είναι στο αυτό βιβλίο 34 κεφάλαιο. Ούκο πίση ενώπιον μου κενό. Μπροστά μου λέει δεν θα παρουσιαστεί άδεια. Μα διαχέρει. Γρήγορα, σύντομα αυτό που λέει ο Θεός. Αλήθεια. Πολλές φορές όταν πηγαίνουμε επίσκεψη σε φιλικό ή συγγενικό σπίτι, μπορεί ή συγγενικό σπίτι, μπορεί να παρατηρηθεί ότι είδαμε βάζοντα χέρια, οπωσδήποτε. Θα σας έλεγα αγαπητοί μου για λόγους αγάπης και φιλοφρονήσεως. Όσο φτωχός και να είναι κανείς, όταν πάει σε ένα σπίτι επίσκεψη, φιλικό ή συγγενικό, θα σας έλεγα πολύ παραπάνω τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Μην πούμε ότι είναι μάνα μας και πατέρα μας, δεν πειράζει. Όχι, όχι. Προπαντός τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Θα λέγαμε κατά λόγον δικαιοσύνης επιτέλους. Να μην πάμε ποτέ με άδεια χέρια. Μα με ένα γλυκό που φτιάξαμε ή το αγοράσαμε. Μα με ένα μικρό αντικείμενο, ένα δωράκι, μικρό ή μεγάλο. Κοινό ή ακριβό. Αν θέλετε ακόμη με δυο λουλούδια από τις γλάστρες μας. Με δυο λουλούδια. Αλλά να μην πάμε με άδεια χέρια. Αυτό τι δείχνει. Δείχνει φιλοφρόνηση. Δείχνει αγάπη. Είναι κάτι που συνδέει τους ανθρώπους πιο πολύ. Ποτέ μην πάει να συναντήσει κανείς το φίλο του με άδεια χέρια. Ποτέ, μα ποτέ. Ακόμη θα έλεγα οι σύζυγοι, γυρνώντας στο σπίτι ή τα μεγάλα μας αγόρια όταν δουλεύουν έξω. Ας αποκτήσουμε αυτές τις ωραίες συνήθειες. Δεν είναι απλό συνήθειες. Είναι κάτι που γεμίζει τη ζωή μας και δημιουργούν προϋποθέσεις πνευματικότητας. Επιστρέφοντας σπίτι, πάντα κάτι να έχουμε. Μα ένα φρούτο, μα ένα γλυκό, μα ένα κάτι, μα ένα κάτι. Επιτρέψτε μου πώς το βραχνό στα γάλα. Θα πει η σύζυγος, θα πούν τα παιδιά, θα πει η αδελφή. Να, μα θυμήθηκε ο πατέρας, μα θυμήθηκε και ο αδελφός. Πάντα ένα κάτι, ένα κάτι, ένα κάτι. Δεν απαγόταν των δύο βραχμών. Να το πάω στο σπίτι. Είναι κάτι πολύ ωραίο. Εάν αυτό έχει αξία πνευματική, διότι δημιουργεί προϋποθέσεις πνευματικές, ποιες, σύνδεσμον μεταξύ των μελών της κοινωνίας, μεταξύ των φίλων και των γνωστών, σύνδεσμον αγάπη, μικροαθές, εξαγοράζει και επιπληθάνει την αγάπη με τα υλικά, τα στοιχειώδη, τα ευτελή, αυτά υλικά πραγματάκια. Εγώ ναι, σας λέω και άλλη μια φορά, ναι. Αυτό εάν είναι δια τους ανθρώπους, πέστε μου σας παρακαλώ, πόσο περισσότερο αυτό θα ίσχυε προκειμένου να εμφανιστούν ενώπιον της θέσης. Δεν σας κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου, ότι τα πάντα ό,τι έχουμε μας τα έχει δώσει ο Θεός. Και το σημαντικότερο ότι ο Θεός είναι ανενδοής, δεν έχει ανάγκη από τα αγαθά μας. Και μάλιστα υλικά αγαθά, όχι δεν έχει ανάγκη, πνεύμα είναι αυτό. Λέει κάπου ή στον προφήτη, συγγνώμη, ή στον Ψαλμοδόν, λέγει, εάν υποτεθεί ότι πείνασα, θα έρθω να σου πω πείνασα, φάξε μου το ζώο σου να πιω το αίμα του, ή να μιλήσω την πυκνιά του, όταν θα με το καίει στο ολοκαύτωμα. Τα ζώα του αγρού και του δάσου και του βουνού, όλα δεν είναι δικά μου. Και αν εγώ υποτεθεί ότι πεινούσα, θα μπορούσα να φάξω και να φάγω. Είναι σχήμα λόγου εδώ για να δείξει ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη ούτε από τις θυσίες μας, ούτε από τα δώρα μας, ούτε από τίποτε. Αλλά αγαπητοί μου είναι η πράξη. Όταν ο Θεός σου δίνει ό,τι σου δίνει, τα χαράφια σου εφορία, το μαγαζί σου πολύ δουλειά. Τα πάντα έχουν πλεονασμό και αγαπά. Όταν εσύ πάρει τώρα κάτι και το πάσεις στον Θεό, ούτε θα το φάει ο Θεός, ούτε θα το βάλει στην αποθήκη του. Αλλά αυτό είναι δείγμα της ευγνωμοσύνης του απέναντι στον Θεό. Κάποτε πρέπει να εξομολογούμε και λίγο δημοσία, μήπως μας συγχύσουν μερικές αμαρτίες. Κάποτε έτσι το νόμιζα, δεν ξέρω, ότι το να υπάρχει το κερί και ο δίσκος είναι πράγματα τα οποία επιτέλους πρέπει να φύγουν από την εκκλησία μας. Πόσο λάθος είχα. Όσο κανείς μελετάει, αγαπητοί μου, και βλέπει τι ο Θεός θέλει,
ξαναγυρίζει πίσω στην κούδα που οι πατέρες του παρέδωσαν. Και ας αφήνουμε τον ορθολογισμό μας, ας αφήνουμε την τάχα εκεί την άδανα, ότι τα καταλαβαίνουμε πλέον όλα και ότι αυτά και εκείνα πρέπει να φύγουν. Όχι, δεν θα φύγει τίποτα. Το κερί μένει μια βοήθεια εις το ναό. Αυτό όμως είναι δευτερεύον στοιχείο. Το πρωτεύον στοιχείο δεν είναι ότι ο ναός στο τέλος θα έχει ανάγκη τη δραχμή. Ο Θεός θα είχε ανάγκη σου. Όχι τη δραχμή σου και του κεριού σου. Σου, εσένα. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους που θέλετε. Δεν θέλω, λέει, τα δικά σας, αλλά εμάς. Δεν θέλω το πορτοφόλι σας, δεν θέλω τα αγαθά σας. Θέλω εσάς. Έτσι και εδώ ο Θεός. Δεν θέλει τη δραχμή μας, δεν την έχει ανάγκη. Εκείνο είναι ο συνέδρος. Αλλά θέλει εμάς. Όπως ακριβώς θα το πάρω κατά άνθρωπο το παράδειγμα. Όπως ακριβώς το παιδί σας είναι 10 χρονών, μικρό. Και ακόμη 15, ξέρω εγώ. Του δίνετε εσείς χρήματα να κινηθεί. Δουλεύει, όχι. Όταν σας ερωτώ στη γιορτή σας, σας φέρει ένα κάτι από τα χρήματα που του δώσατε εσείς. Και σας προσφέρει ένα δώρο από τα χρήματα τα δικά σας. Πώς θα το δεχτείτε αυτό? Θα κινηθείτε εις το έπατρον. Θα πείτε, έχετε δει για μάνα. Και δει τι λέτε. Κι όμως έβαλε χρήματα τα παιδιά του τσέπη του, δούλεψε τίποτα. Όχι. Δεν τη φιλοξενούμε αυτό εκεί. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον Θεό. Εάν θα πας στο λάδι σου, θα πας στο πρόσφορό σου, θα ανάψεις το κερί σου, δεν είναι για να γίνει κάτι με στο ναό. Είναι και αυτό. Αλλά είναι το δεύτερο που είπαμε. Αλλά είναι για να γίνει ο Θεός την διάθεσή σου και την προσφορά σου. Και μάλιστα λέγει κάπου αυτό που θα προσφέρει, θα το προσφέρει με ευλαβία. Παρεκκίνησα κάτι. Ένα άναμα καντήλι από κάποιο πρόσωπο. Ο τρόπος που ανάστηκε το καντήλι και το προσεκτήθηκε μάλλον το προσεκτήθηκε, θύμιζε εκείνο το γνωστό που όλοι το παθαίνουμε δυστυχώς, άμα περνάμε από ένα φτωχό και πετάμε μια δραχμή. Τι πέταξε μια δραχμή? Είναι προτιμότερο να μην του δώσει τίποτα παρά να την πετάξει τη δραχμή. Τι φαίνεται το βρώμικο το χέρι του? Τι φαίνεται? Υποτιμά την παρουσία του? Τη σώσα του τι? Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Τον υποτιμά την εικόνα του Θεού. Δώσε τη δραχμή όμως. Μια δραχμή έτσι. Δώσε όμως μια δραχμή. Αλλά τη δώσει όμως. Εκείνο το θαυμάσιο που κάποτε κάποιος ψάχνει τις σκέψεις του και δεν βρίσκει τίποτα. Να μην δοκίσει χρήματα. Του λέει του σκοφού, αδελφέ μου, του λέει, ξέχασα το πορτοφόλι μου το σπίτι, δεν έχω τίποτα. Αλλά δεν μου το ξέρει που το σπίτι. Και του παίρνει το χέρι του σκοφού και το σπίτι. Εγκαρδία. Κουράζει, του λέει χάρη. Και του λέει το σκοφό. Αγαπητέ μου κύριε, μέχρι τώρα πολλοί μου έδωσαν λίγα ή πολλά χρήματα. Κανείς δεν μου έσπισε το χέρι. Αυτό θέλει ο Θεός να πει. Άλλο τώρα τη συναντήση των επιτρόπων, κλίμων αυτών των ιερέων και τα λοιπά, βλέπουμε εις το κερί που θα ανάψεται, βλέπουμε το κέρδος για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τον αιώνα. Να πληρώσουμε το ψάκι, το νεοκόρο, να φτιάξουμε τα κεραμίδια, να βοηθήσουμε τον ναό και τα λοιπά. Άλλο θέμα αυτό. Αλλά αυτό είναι δεύτερο. Το ξαναλέγω άλλη μια φορά. Και πρέπει μέσα μας να διορθωθεί. Γι' αυτό ας με επιτραπεί να έλεγα αυτό που νομίζω επικρατεί στις τουλάχιστον στους ναούς, στους λαρίτους. Αν όχι σε όλους, είσαι σε κάποιους. Αν όχι σε όλους. Θέλω να είναι το κερί καθαρό. Ας κερδίσω να ως λιγότερο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να είναι καθαρό το κερί. Διότι δεν είναι για να κερδίσουμε. Επιτέλους, ο ναός δεν είναι κατάστημα. Είναι κάποιο λατρεία. Και γράψουμε ένα κερί, ας είναι μικρό, να είναι καθαρό το κερί. Τουλάχιστον ας το αγοράσουμε σαν καθαρό. Άλλο τι έκανε ο κυροπλάστης στο μαγαζί του. Ο Θεός της ψυχή του. Αλλά τουλάχιστον να έχουμε τη συνείδηση και εμείς αγοράσαμε καθαρό κερί. Έτσι ας λατρεύουμε τον Θεό, αγαπητοί μου. Και εδώ που λέει ο Θεός καθαρά, ού κοστίσει ενώπιόν μου κενό. Μπροστά μου δεν θα βρεθεί με άδεια χέρια. Τώρα που ερχόμουν από το
γι' αυτό και καθυστέρησα, επειδή έγινε πολύ φασαρία μέσα από εκείνη και δεν ξεκινήσε λεωφορείο, ήταν υπεράριθμοι οι επιβάτες. Κατεβείτε, δεν κατεβαίνουμε, δεν ξεκινάμε, μη ξεκινάς, δεν κατεβαίνουμε, τα γνωστά. Ξεκινήσαμε κάποτε και σε κάποια στιγμή κάποιος γνωστός καθηγητής μου στο γυμνάσιο. Σκύβει και μου λέει, εδώ μέσα είναι μια ομάδα από χριστιανόπουλα. Πού είναι, λέω. Να πίσω μου λέει. Έχουνε στραγγυλοκαθίσει και δεν σηκώνονται να καθίσουν ηλικιωμένοι. Δεν ξέρω. Ήτανε, δεν ήτανε, και τι ήτανε, θα ζευγάνω. Δεν είμαι μάρτυρα του πράγματος, δεν γνωρίζω. Έτσι μου είπε ο άνθρωπος αυτός. Και πήγα να του πω κάτι στο σημείο αυτό, αλλά επειδή η ατμόσφαιρα ήταν αρκετά ηλεκτρισμένη εξαιτίας της καθυστερήσεως και τα λοιπά, για να μην δώσω συνέχεια στο πράγμα, γιατί και αυτός έλαβε μέρος στην όλη τον Ολοκαύγο, και εστιώθηκα. Θα του άνοιγα την παλαιά διαθήκη που είχα μαζί μου την αγάπη του, και όταν διαβάζα αυτό που σας διαβάζω τώρα εσά. Λέει, το λογιστικό είναι. Είναι το μόνο που πει από άλλο βιβλίο. Το 19 κεφάλαιο 32 τύπο. Από προσώπου πολιού εξαναστήσει. Και κινήσει πρόσωπων πρεσβυτέρων. Δηλαδή, μπροστά των πολιών των αστρομάλων θα σηκωθεί εξαναστήσει, θα σηκωθεί και θα κινήσει το πρόσωπο του ηλικιωμένου ανθρώπου. Θα μπορούσε να μπει αυτό με μια μετάφραση φυσικά στα οχήματα, στις χώρες που υπάρχουν καθίσματα και άλλοι προλαβαίνουν να καθίσουν και άλλοι μένουν όρθιοι, όπως εδώ και παραδείγματι. Θα σας έλεγα το εξής με την ευκαιρία. Θα το ιδεώδε και ευγενέστατον οι ακραίοι των καθισμάτων και εφόσον φυσικά είναι νεότεροι να σηκώνονται, να κάθονται οι ακραίοι όρθιοι. Αυτό αθορύβω, τουλάχιστον στους διαδρόμους κάπως έτσι, τουλάχιστον αθορύβω, θα καθίσει τη μισή ώρα ή το ένα τέταρτο σήκω να καθίσει ένας άλλος, κάνει νόημα, αθορύβω. Θα έρθει άλλος να καθίσει, θα καθίσει αυτός ένα τέταρτο, να σηκωθεί και αυτός, να καθίσει ένας άλλος, έως τελειώσει μια ομιλία. Το λεωφορείο το ίδιο. Αγαπητοί μου, ειλικρινά σας λέγω, όταν οι νεότεροι δεν σέβονται πλέον τους ηλικιωμένους ανθρώπους, είναι σημάδι παρακμής. Είναι γνωστή την ιστορία από τους αρχαίους, που κάποτε στην Ολυμπία έφτασε ένας γέρον και δεν βρήκε θέση. Γύριζε από εδώ, γύριζε από εκεί, βρήκε κάποιους νεαρούς αθηναίους οι οποίοι τον κορόλευαν μάλιστα κιόλας και ήταν ο ένας πήρε και τον άλλον όπως συμβαίνει με τους νεαρούς και αφιευόντουσαν με πρόσφυγες. Όταν αντελήφθησαν δύο Σπαρτιάτες τον γέροντα αυτό να αναζητεί θέση, αμέσως σηκώθηκαν και του προσφέρουν τη θέση του. Τότε ο γέρον είπε και επίλεξε τη Σπαρτιάτα και κατηγορήθηκαν ως συνέδριο. Δεν ξέρω ποιος συγγραφέας το αναφέρει αυτό. Δεν το θυμούμε. Μπορεί να το ξέρω και να το ξέχασα. Δεν θυμούμε. Αλλά δεν θα κάνει εντύπωση αυτό το στιγμιότυπο από τους αγώνας τους Ολυμπιακούς. Πόσες δίκες είδε κύριε Κωνστάδε της Ολυμπίας, πόσοι διοικητές πέρασαν, τι επίσημα πρόσωπα επισκέφτησαν το στάδιο, αιώνες ολοκλήρους. Τι θυμόστε, τι θυμάται η μνήμη της ανθρωπότητας από την εποχή εκείνη, τι δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Αυτό το στιγμιότυπο, αυτό το μικρό στιγμιότυπο, πόσο τρώθηκε μέσα στον χρόνο και έφτασε μέχρι την εποχή μας και όσο υπάρχουν οι άνθρωποι θα υπάρχει το στιγμιότυπο αυτό. Γιατί? Γιατί ακριβώς είναι ένα στιγμιότυπο χαρακτηριστικό που δείχνει πολιτισμό ψυχή. Ας το καταλάβουμε, αγαπητοί μου. Ας μάθουμε τα παιδιά μας να σηκώνονται στο λεωφορείο και οπουδήποτε αλλού να καθίσουν άλλοι.
μην ακολουθούμε εκείνη την αγωγή, την αγωγή της, επικρατείτε λέξη, της προστιγιάς. Να λέμε αυθαδέστατα εις ερυστράκτορα ή στους άλλους ανθρώπους όταν θα πούν να σηκωθεί το παιδάκι μας των 5, των 7, των 10 ετών που καταλαμβάνει θέση και να λέει η μαμά ή ο μπαμπάς, ο εγωιστής μπαμπάς ή η εγωίστρια μαμά, κυρίως η μαμά δεν θα κάνουν αυτά, να λέει με συγχωρείτε κύριε, επλήρωσα εισιτήριο και να το λένε αυτό μπροστά στα παιδιά. Ε, ταλέπορη στοχίδη συστησμένη μητέρα, τι αγωγή θα δώσει το παιδί σου όταν μπροστά στα αυτιά του και στα μάτια του απαντά ότι εγώ επλήρωσα εισιτήριο και το παιδί μου θα καθίσει στο κάθισμα, τι αγωγή θα του δώσει? Να πληρώσει διπλό εισιτήριο και να πάει στο παιδί όρθιο στα χέρια του. Στα πόδια σου, να το καθίσει εκεί μπροστά. Να καθίσει ένα άλλο. Να το μάθει το παιδί του, να το μάθει ευγένεια ψυχή, αγωγή Χριστού. Όχι αγωγή μόνο Χριστού, γιατί αν οι αρχαίοι Έλληνες κάνανε αυτό και επιλέχθηκε αυτό τη μέχρι την εποχή μας, θα σε ρωτώ πόσο περισσότερο αυτό θα ίσχυε για τα ίση των χριστιανών. Αλλά εάν κάποιος θα έλεγε ότι έστω εμέσως ότι είναι θέμα αγάπη, θέμα σεβασμού, να σηκωθώ στο λεωφορείο, στο αυτοκίνητο, οπουδήποτε, αλλά δεν είναι γραμμένο στην αγιογραφή, είναι γραμμένο στην αγιογραφή. Αυτό που διαβάσαμε. Θα σηκωθεί μπροστά εις ένα στρωμάλι και μπροστά εις το πρόσωπο του πρεσβυτέρου θα δείξει τιμή. Ούτε το πόδι απάνω στο άλλο και θα μιλάς με έναν μεγαλύτερό σου, ούτε θα κάθεσαι νοσελός μπροστά στον άλλον, τον μεγαλύτερό σου, ούτε τίποτα από αυτές θα πρέπει να στάσει. Αλλά σεβασμός, σεβασμός, σεβασμός και τιμή. Γονείς, προσέξτε, έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά. Μην νομίζετε ότι τα παιδιά θα γίνουν τρανά αν το στείλετε σε κολέγιο και πανεπιστήμια. Έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά. Να μάθουν μπροστά τα μάτια του να βλέπουν ότι οι γονείς των αγωνίζονται να τους δώσουν αγωγή Χριστού, έστω και αναφυκωθεί. Ούτε να λέμε με την ευκαιρία το λέω αυτό, ψέματα ή στενής πράκτορα, ότι το παιδί μας είναι 4 χρονών. Μα γέλασε όλο το αυτοκίνητο πάλι στο μήνυμα κάποια φορά, δεν είναι πολύ χειρός στα παιδιά μήνυμα. Δεν σας το έχω πει αυτό. Δεν σας το έχω πει. 12 χρονών παιδί και η μητέρα το έβγαζε 4. Γέλασε όλο το λεωφορείο. Και τέλος, για να κλείσουμε αγαπητοί, ένα βαρισίμαντο χωρίο. Ένα βαρισίμαντο με το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να φύγουμε. Ένα χωρίο που ο Μέγας Βασίλειος έγραψε μια ολόκληρη πραγματεία. Είναι το εξή. Πρόσεχε σε αυτό μη γέννητο ρήμα κρυπτών εν την καρδία σου ανέμεινα. Είναι στο Δευτερονόμιο, στο 15 κεφάλαιο. Αλλά αυτή η μικρή φρασούλα πρόσεχε σε αυτό που θα πει πρόσεχε τον εαυτό σου. Τη συναντάμε τη φρασούλα αυτή πλήθος φορές και όλα τα βιβλία της Πεντατέρφου, αν θέλετε, δηλαδή, ακόμη και εις τα άλλα βιβλία, λίγο ή πολύ, της Παλαιάς Διαθήκης. Σας λέγω μόνο, το εξής. Εις το βιβλίο της Εξόδου υπάρχει αυτό, εις το 23ο κεφάλαιο, όταν λέγει «Πρόσεχε σε αυτό και εισάκουε αυτού του Αγγέλου και μη επίσης αυτό» και τα λοιπά. Πρόσεχε λέτε με αυτό. Εις το βιβλίο του Δευτερονομίου πάλι θα πει το εξής. «Πρόσεχε σε αυτό και φύλαξαν την ψυχή σου σφόδρα». Πρόσεξε τον εαυτό σου και φύλαξε την ψυχή σου πάρα πολύ. Αλλά το πρώτο χωρίο που σας είπα, που λέγει να προσέξουμε να μην γίνει κάτι κρυφό μέσα στην καρδιά μας, να μην γεννηθεί που τελικά να καταλήξει η πολυβία, αναφέρεται στο Ιωβιλέον έτος. Όταν θα έρθει λέει το έτος, που θα πρέπει να γίνει άθεση, να χαρίσει την ελευθερία στους δούλους
τα χρέη τα πάντα όλα να ξεφυγούν. Πρόσεξε, όταν θα έρθει κάποιος το προηγούμενο έτο και σου πει, άνθρωπέ μου, δεν είσαι μου χρήματα, μη πεις με την καρδιά σου ότι το επόμενο είναι Ιωβιλέον, είναι έτος αφέσαι ή το έβδομο έτος. Μη το πεις αυτό και πεις ότι δεν θα τον δανείσω, γιατί θα τα χάσω του χρόνου τα χρήματα. Ακούστε, γιατί θα τα χάσω του χρόνου τα χρήματα. Γιατί από τον νόμο του Θεού εξοφλώνται αυτά. Μη γεννηθεί, λέει, με την καρδιά σου πονηρών ρήμα. Μη ξεπείς πονηρά. Αλλά δώσε του χρήματα όσον έχει ανάγκη και εγώ, λέει ο Θεός, θα σε ευλογεί. Και αν είπατε εσύ ότι τελικά δεν θα τα δώσει, αλλά είσαι το έτος της αφέσεως και τα έχασες, εγώ λέει θα σε ευλογήσω. Για να έρθει η βεβαίωση του Θεού, αγαπητοί μου, εκεί που λέγει ο ψαλμός του Δαβίδ, είδα τον δίκαιο όλη μέρα να ελεεί και να δανείζει. Όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ λέει, να ελεεί και να δανείζει. Και πότε τα παιδιά του δεν πίνεσαν ψωμί, από ψωμί. Είδα τον ασεβή, αυτό είχε το στέρμα του, τους απογόνους του, τον ασεβή, τον πλούσιο ασεβή, να ζητώ να δει. Δεν φτωχαίνει ο εξεβής άνθρωπος. Έστω και αν δανείς και δεν θα δεσμευτεί. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Θέλει πίστη όμως να το καταλάβει. Άνθρωπο, θέλει πίστη βέβαια. Αυτή τη στιγμή, τώρα που ακούμε τα λόγια του Θεού, μέσα στην καρδιά μας, τι δουλεύει, στο μυαλό μας, τι δουλεύει, λέμε, ναι, αλλά, αχ, αυτό το αλλά, επιτρέψατε μου να σας πω, αγαπητοί μου, ειλικρινά σας το λέω, θέλει πίστη. Πιστεύεις αυτό που λέει ο Θεός, πιστεύεις που λέει ότι θα σε ευλογήσει αν το κάνεις αυτό. Βάζεις το αλλά, εκείνο το αλλά, θα με ευλογήσει ο Θεός, θα μου τα δώσει, θα με βοηθήσει. Εσύ άνθρωπε δώσε. Είσαι αυτό και τι παραπολύσα. Πράγματι η πνευματική ζωή είναι θέμα είσαι. Οπωσδήποτε. Πάντω να επανέλθω στο χωρίο. Βλέπουμε να λέγει ο Θεός πρόσεξε τον εαυτό σου. Και τι. Τι είναι τον εαυτό σου. Ο εαυτός μας αγαπητοί μου είναι εκεί. Πρόσεξε να λέγει ποιος είναι ο εαυτός. Ημί, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, η συνομιλία του πρόσεξε σε αυτό και στην παράγραφο 3. Ημί μενούν εσμένη ψυχή και ο νους. Εκείνο που είμαστε είναι, λέει, ο νους μας και η ψυχή μας. Ο έσω άνθρωπος. Καθώ κατ' εικόνα του ψήφαντος γεγονήματα, όπως έχουμε γίνει σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Ημέτερον δε το σώμα και ο διακλήσεις. Ώστε ο εαυτός μου είναι η ψυχή μου. Δικό μου είναι το σώμα και η ψυχή μου. Όχι ότι είναι το σώμα μου, είναι δικό μου το σώμα μου. Άλλο δικό μου και άλλο είναι. Περιμάζω χρήματα, τέχνη και υλική του δύο κατασκευή. Εκείνο που είναι γύρω μας είναι η τέχνη, η επιστήμη και τα υπάρχοντα άλλα στην επιστήμη διότι. Αυτά όλα είναι τα γύρω μας. Τρία πράγματα λοιπόν. Τι είναι εγώ, ο νους μου και η ψυχή μου, η ψυχή μου. Τι είναι δικό μου, το σώμα μου. Είναι απλώς δικό μου, δεν είναι, γιατί πολλά και δεν έχω εξουσιώτη του σώματός μου και πρώτα ο θάνατος. Πολύ δε παραπάνω δεν έχω εξουσία στα γύρω μου πράγματα. Χρήματα και ό,τι έχω να ζήσω. Δεν έχω ούτε εξουσία. Τα κάνω από τη μία στιγμή στην άλλη. Πραγματικό μου χτήμα είναι η ψυχή μου. Λοιπόν, λέει ο Μέγας Βασίλειος, αυτό θα προσέξει. Και λέει στη συνέχεια, δεν σου λέγει πρόσεξε την υγεία σου, την ομορφιά σου, το τούτο του εκείνο, πρόσεξε την αμαρτία, πρόσεξε το παρακάτω, πρόσεξε τον εαυτό. Δεν σου λέγει, θα λέγαμε στη συνέχεια, πρόσεξε τον άλλον άνθρωπο, είχε παρασύρει την αμαρτία. Δεν σου λέγει, αν θέλετε, πρόσεξε τον διάβολο, αλλά σου λέγει, πρόσεξε τον εαυτό σου.
Εάν εσύ δεν θέλεις να αμαρτήσεις, ούτε ο άλλος μπορεί να σε παρασύρει, ούτε πολύ παραπάνω ο διάβολος γίνεται να σε παρασύρει. Πολλοί λένε, κυρίως στο δικαστήριο, αλλά και αλλού. Με έβαλε, λέει, ο διάβολος και το έκανα αυτό. Δεν σε έβαλε ο διάβολος να το κάνεις αυτό. Εσύ ήθελε να το κάνεις. Ποτέ μην επιρρύπτε με ευθύναση των διάβολων. Ποτέ, πιστέψτε με, οι φράσεις με έβαλε ο διάβολος να το κάνω, μην θυμίσω ποτέ τη φράση αυτή. Ποτέ μην θυμίσω τη φράση αυτή. Να πείτε, ήθελα και το έκανα. Εγώ ήθελα και το έκανα. Όχι ο διάβολος με έβαλε και το έκανα. Γι' αυτό λέει ένα άλλο διαφωτιστικό χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη που οι πατέρες πολύ το έχουν, περί πολύ το έχουν. Λέγει, πάση φυλακή, κύρι, είναι η καρδία. Είναι το ίδιο περιεχόμενο. Με κάθε φύλαγμα λέει να προσέχει την καρδιά. Λέγει ο Άγιος Κασιανός Ρωμαίος. Δεν λέγει πάση φυλακή, κύρι, στους οφθαλμούς, αλλά πάση φυλακή, κύρι, στην καρδία. Δηλαδή, δεν σου λέει το κάθε προσπάθεια να φυλάξει τα μάτια σου, αλλά να φυλάξει την καρδιά. Γιατί, πέστε μου σας παρακαλώ, προκειμένου να μην δούμε τίποτα εις των δρόμων, βρώμικο και άθλιο, πώς πρέπει να προχωρήσουμε, ή να μην δούμε ποτέ εις των δρόμων, ή θα πρέπει να βάλουμε ένα τίτλο πάνω και να περπατάμε φυλακτικά. Και επειδή δεν είναι μόνο η περιοχή της Οράσιας, αλλά είναι και η περιοχή της Ατέλης, να βάλουμε και δύο βουλεκέλια στα αυτιά μας και τότε να περπατούμε χωρίς ούτε να ακούμε ούτε να βλέπουμε. Δεν το λέει αυτό η Αγιογραφή. Τυχαία και θα ακούσει και θα δει πολύ βρώμικα πράγματα. Πρόσεξε. Βέβαια δεν θα τα γυρεύανε δηλαδή, αλλά εάν τυχαία τα είδαν τα μάτια και τα αυτιά σου ήκουσαν, πρόσεξε. Αυτό που είδες και ήκουσε δεν θα μείνει στην καρδιά. Εκεί είναι όλη η περιοχή της μάχης που έχουμε να δώσουμε, αγαπητοί μου. Όχι θα σε στήσει η συγκαρδία μου. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Από εκεί ξεκινάει όλη η υπόθεση της σωτηρίας μας ή της καταστροφής μας. Μη λοιπόν εξωτερικός μεν φαινόμαστε έτσι και ζεις άνθρωποι, σόφρονες άνθρωποι. Εσωτερικός δε καλλιεργούμε σκέψεις και αισθήματα αμαρτωλά. Λέγει πάλι ο Μέγας Βασίλειος, έχεις στείλει λέει σόφρονος ανθρώπους και όλοι σε τιμούν και σε θαυμάζουν και το μυαλό σου τρέχει συμπορνία, το μυαλό σου τρέχει από εδώ και από εκεί και επιθυμεί η καρδία σου βρώμικα πράγματα. Εκεί μέσα πρέπει να νικήσουμε, εκεί και μάλλον εκεί αγαπητοί μου, όχι απ' έξω, μέσα. Μπορεί να βρεθεί κανείς εις τους χειροτέρους τόπους, μέσα που πρέπει να προσέξει και μόνο μέσα. Κάποτε έναν μάρτυρα τον έπιασαν νέος άνθρωπος, χριστιανός. Τον έπιασαν να αρνηθεί των Χριστών. Τι εσωτήθηκαν λέει. Να του βάλουν δίπλα του, αφού τον έδωσαν, να του βάλουν δίπλα του μία αλήθεια γυναίκα, να τον προκαλεί. Τι φιλοτρόπο. Δηλαδή εντόνωσε τι φιλοτρόπο. Για να γλιτώσει, δάγκωσε τη γλώσσα του, δάγκωσε τη γλώσσα του, τι μέτωξε, και έφτιαξε με, την κομμένη τη γλώσσα την γυναίκα αυτή. Ο φοβερός πόνος της γλώσσης τον έκανε πάσα επιθυμία να νεκρωθεί. Αυτό από πού ξεκίνησε. Από μέσα από την ψυχή. Εκπρόσθεσε από μέσα. Εφοβείτε μη χάσει το μαρτύριο των Χριστών. Και δεν ήταν ένα μαρτύριο απλώς οδυνηρών. Ήταν ένα μαρτύριο που μπορούσε να το ρίξει στην πιο φοβερή εικόνα. Λοιπόν αγαπητοί, εν παντού τόπο και χρόνο, οπουδήποτε, ας προσέχουμε τον εαυτό μας. Ας προσέχουμε τι φρόνημα καλλιεργούμε. Τι νοοτροπία δημιουργούμε. Όχι τι είδαμε και τι ακούσαμε, τόσο όσο μέσα μας τι φτιάχναμε. Ο έστω άνθρωπος πώς οικοδομείται. Αυτό είναι, επαναλαμβάνομαι, όλη η βαρύτη της πνευματικής μας ζωής και πορείας. Αν αυτό το προσέξουμε, αλήθεια σας λέγω, τότε όλες οι εντολές του Θεού θα βρουν την πραγμάτωσή του. Προσέξουμε καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και με τη βοήθεια του Θεού πάλι, στον ερχόμενο μήνα θα είμαστε καλά, θα είμαστε εδώ.